Αν θέλουμε πραγματικά να αγαπήσουμε, πρέπει να μάθουμε πώς να συγχωρούμε. Εάν δεν μπορούμε να ταΐσουμε 100, ας ταΐσουμε έναν. Η αγάπη αρχίζει με τη φροντίδα των πιο κοντινών μας, αυτών που ζουν μαζί μας στο σπίτι. Ένα χαμόγελο μικραίνει την απόσταση ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κλειδί για την ευτυχία, η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή. Ας γνωριζόμαστε οι άνθρωποι πάντα με χαμόγελο. Το χαμόγελο είναι η αρχή της αγάπης. Η μεγαλύτερη επιστήμη στον κόσμο, στον ουρανό και στη γη, είναι η αγάπη. Κάποιοι άνθρωποι έρχονται στη ζωή μας ως ευλογία και κάποιοι έρχονται ως μάθημα. Μην αφήνετε κανένα να έρθει κοντά σας χωρίς να τον κάνετε καλύτερο και πιο ευτυχισμένο. Να είστε η ζωντανή έκφραση της καλοσύνης του Θεού. Να έχετε καλοσύνη στο πρόσωπό σας, καλοσύνη στα μάτια σας και ευγένεια στο χαμόγελό σας. Μπορεί να εργάζεστε εξαντλητικά, αλλά αν το έργο σας δεν είναι συνυφασμένο με την αγάπη, είναι άχρηστο. Δουλειά χωρίς αγάπη είναι σκλαβιά. Αν κρίνετε τους ανθρώπους, δεν θα σας μείνει καθόλου χρόνος να τους αγαπήσετε. Δεν είμαστε όλοι φτιαγμένοι για μεγάλα πράγματα, αλλά όλοι μας μπορούμε να κάνουμε μικρά πράγματα με τεράστια αγάπη. Η πιο φοβερή φτώχεια είναι η μοναξιά και η αίσθηση ότι κανείς δεν σε αγαπάει. Να ζούμε απλά έτσι ώστε οι άλλοι να μπορούν απλά να ζήσουν. Ο λόγος που δεν έχουμε ειρήνη είναι γιατί ξεχάσαμε πως ανήκουμε ο ένας στον άλλον. Όταν τα πράγματα στη ζωή μας δεν έρχονται όπως τα θέλουμε, ίσως είναι γιατί ο Θεός έχει μεγαλύτερα σχέδια για μας. Ποτέ δεν ξέρουμε όλα τα καλά που φέρνει ένα απλό χαμόγελο. Η χειρότερη ασθένεια είναι να είμαστε κανείς για κανέναν. Αν νιώθετε αποθαρρυμένος, είναι σημάδι περηφάνειας. Σας δείχνει την εμπιστοσύνη σας στις δικές σας δυνάμεις. Δεν χρειαζόμαστε όπλα και βόμβες για να φέρουμε την ειρήνη. Χρειαζόμαστε αγάπη και συμπόνια. Να πιστεύουμε σε μικρά πράγματα, γιατί εκεί βρίσκεται η δύναμή μας. Τα ευγενικά λόγια μπορεί να είναι σύντομα και εύκολα να τα πεις, αλλά η ηχό τους είναι πραγματικά ατελείωτη. Ας αγγίξουμε τον θάνατο, τη φτώχεια, τη μοναξιά και τα ανεπιθύμητα σύμφωνα με τα χαρίσματα που μας δόθηκαν και ας μην ντρεπόμαστε ή καθυστερούμε να κάνουμε και την ταπεινή δουλειά.